Μία από τις μεγαλύτερες μορφές της ΑΕΚ, το Στέλιο Σεραφίδη, αποχαιρέτησε σύσσωμη ενωσίτικη οικογένεια. Στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος στο Εγάλεο έδωσαν το παρόν ο Δημήτρης Μελισανίδης, επικεφαλής της ποδοσφαιρικής ΑΕΚ, η διοίκηση της Ερασιτεχνικής, εν ενεργεία και παλέμαχοι αθλητές και προπονητές, ο Δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας Γιάννης Βούρος, η οικογένειά του αλλά και πλήθος κόσμου για να αποχαιρετήσουν το θρυλικό τερματοφύλακα. Πρώτα απ' όλα, να δώσω συγχαρητήρια στην οικογένεια του κ. Στέλιο. Έχασε η οικογένεια της ΑΕΚ ένα πολύ σημαντικό άνθρωπο, όπως το αποκαλέσω ο πάτερ εδώ, ο πατέρα των παιδιών της ΑΕΚ. Εγώ είχα τη τύχη να συνεργαστώ μαζί με τον κ. Στέλιο σαν προπονητής και ο κ. Στέλιο σαν προπονητής της Μαρτοφύλης Ακαδημίας της ΑΕΚ. Ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Βοήθησε πάρα πολλά παιδιά να εξελιχθούν και να κάνουν καριέρα στο ποδόσφαιρο σαν τερματοφύλακα. Μετά την εξόδια ακολουθία έγινε στα κημητήρια της Νίκαιας η ταφή του Στέλιου Σεραφίδη, που έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τρίτη σε ηλικία 86 ετών. Βλέπετε ότι σήμερα ακόμα και η φύση θλίβεται για την απώλεια του Στέλιου Σεραφίδη. Νομίζω πως αυτό που είχε πει ο Πατριάρχης ως προς το ότι είναι ιδέα και ιδέες δεν αποθνίσκουν ποτέ, αποτυπώνεται ανάγλυφα στην παρουσία του Στέλιου Σεραφίδη. Οι άλλοτε συμπαίκτες του, συνεργάτες του στην ΑΕΚ, οι μαθητές του και ο κόσμος που τον είχε στην καρδιά του για την τεράστια προσφορά του στο σύλλογο, δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τη θλίψη τους. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ενέπνευσε πολύ κόσμο και συνεχίζει νομίζω να εμπνέει και θα εμπνέει. Εκπροσωπούσε επάξια τις αξίες της ΑΕΚ και είναι ένα φωτεινό παράδειγμα για όλους μας για να καταλάβουμε τι πρεσβεύει η ΑΕΚ και πόσο πολύ πρέπει να τον αγαπούμε. Ο Σεραφίδης ήταν και θα είναι η ΑΕΚ. Άνθρωποι σαν το Στέλιο το Σεραφίδη είναι αυτό που λέμε σημαία της ομάδας, σημαία της ΑΕΚ. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να είναι το πρότυπο για όλες τις γενιές που έρχονται.